Και είναι μια καλή στιγμή τώρα, νομίζω, να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Γιάννη Πλακιωτάκη, που μας κάνει την τιμή να είναι απόψε μαζί μας. Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να καλησπερίσω και τους συνδετημόνες στο απόψινό πανέλ. Ουσιαστικά, κύριε Πλακιωτάκη, η συζήτησή μας θα περιστραφεί γύρω από ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, αυτό του μεταφορικού ισοδύναμου, που άπτεται στο 100% και του χαρτοφυλακία σας. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε βεβαίως, μια και είστε εδώ μαζί μας, να ξεκινήσουμε από το ζήτημα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό, το οποίο πέρα από αυτό καθ' αυτόν τον πόλεμο και τις προεκτάσεις που έχει, έχει και άλλες προεκτάσεις στην ίδια μας τη ζωή. Εντάξει, είναι μια πραγματικότητα την οποία βιώνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα έχει καταδικάσει την παράνομη εισβολή, έχει καταδικάσει τη μη εφαρμογή του νους δικαίου, μια εισβολή και ένας πόλεμος ο οποίος έχει πολυπίκυλες προεκτάσεις και επιδράσεις και στην καθημερινότητά μας και με την αύξηση, τεράστια αύξηση του ενεργειακού κόστους, αλλά και βέβαια ανατιμήσεις σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες. Ακριβώς, και με φόντο αυτές τις ανατιμήσεις και με φόντο τις αυξήσεις στις τιμές στην ενέργεια, ερχόμαστε τώρα να μιλήσουμε για το μεταφορικό ισοδύναμο. Και το ερώτημα είναι, τελικά έχει αποδώσει, τουλάχιστον σε επίπεδο Κρήτης, αυτά που θα έπρεπε να έχει αποδώσει στο νησί? Κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να υπενθυμίσω ότι η θεσμοθέτηση του μεταφορικού ισοδύναμου για τις επιχειρήσεις της Κρήτης υλοποιήθηκε από την σημερινή κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Ξεκινήσαμε από το 2020 με αναδρομική εφαρμογή και συστηματικά κάθε χρόνο, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, προσθέτουμε και νέους ΚΑΔ, και μάλιστα αυτή την περίοδο σε συνεργασία και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και των Φρήμων έχουμε εξασφαλίσει κονδύλιο 8 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των προτροφών. Ένα ιδιαίτερο ευαίσθητο τομέα τη πρωτογενή παραγωγή τη Κρήτη, θέλοντα με αυτόν τον τρόπο η ενίσχυση να πάει κατευθείαν στον κτηνοτρόφο. Άρα είναι μια σημαντική ενίσχυση κάλυψη του αυξανόμενου κόστους παραγωγής των κτηνοτρόφων της Κρήτης, ενώ θέλω να τονίσω ότι η κοινή υπουργική αυτή απόφαση θα έχει αναδρομική ισχύ από 1/1, ενώ στην νέα αναθεώρηση της κοινής υπουργικής απόφασης για το μεταφορικό ισοδύναμο εξετάζουμε, στα πλαίσια βέβαια και τα στενά δημοσιονομικά, να εντάξουμε και άλλους ΚΑΔ που αφορούν και άλλα αγροτικά εφόδια αλλά και τα λοιπάσματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι και απέτηση, νομίζω, όλων των φορέων αυτό. Και να αυξηθούν οι ΚΑΔ, αλλά και να αυξηθεί το ποσό. Αν δεν κάνω λάθος, αναφέρατε ένα ποσό. Επειδή έκανε μια διακοπή, θα μπορούσατε... Ήδη επιχειρήσεις της Κρήτης, τα 2 χρόνια τα οποία εφαρμόζεται το μεταφορικό ισοδύναμο για την Κρήτη, έχουν ευχοληθεί με ποσά πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, και αυτό αφορά σε εισαγωγές πρώτων υλών αλλά και εξαγωγές προϊόντων, γεγονός που έχει βοηθήσει σε πολύ σημαντικό βαθμό και τον εξαγωγικό προσανατολισμό των επιχειρήσεων της Κρήτης. Ωστόσο, υπάρχει και το θέμα του μεταφορικού ισοδύναμου τόσο στα καύσιμα όσο και στους επιβάτες. Αυτό υπάρχει μέσα στα σχέδιά σας? Είναι στα άμεσα σχέδια της κυβέρνησης? Όπως έχετε παρατηρήσει, τα τελευταία χρόνια δουλεύουμε με πολύ μεθοδικό και συστηματικό τρόπο. Γι' αυτό και αυξήσαμε και τους ΚΑΔ, γι' αυτό και προχωρήσαμε και στην επέκταση του μεταφορικού ισοδυνάμου για την ενίσχυση των ζωοτροφών, ιδιαίτερα για τον πρωτογενή παραγωγή της Κρήτης, και γι' αυτό βεβαίως στα στενά δημοσιονομικά πλαίσια που έχουν διαμορφωθεί
εξετάζουμε και κάθε δυνατή δυνατότητα επεκτάσεως του μεταφορικού στο δυνάμο. Αλλά όλα αυτά θέλω να τα κάνουμε και τα κάνουμε με συστηματικό τρόπο, με μεθοδικό τρόπο και με βάση βέβαια τις δημοσιονομικές δυνατότητες του προϋπολογισμού. Όμως αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι οι δραστηριότητες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δεν περιορίζονται μόνο στο μεταφορικό ισοδύναμο. Το μεταφορικό ισοδύναμο είναι ένα μέρος των συνολικών δραστηριοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για παράδειγμα, έχουμε προγραμματίσει δράσεις σε επίπεδο ενίσχυσης των λιμενικών υποδομών αλλά και διαβρώσεως των ακτών της Κρήτης, έργα που προϋπολογίζονται πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα πρόσφατα επεκτείναμε τον προϋπολογισμό ενός οραματικού έργου για τον λιμένα Χερσονήσου που αφορά την ανάπλαση της λιμενικής ζώνης αλλά και την επέκταση του προσύνεμου μόλου από τα 5 εκατομμύρια ευρώ στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό. Μιλάμε για λιμενικές υποδομές και στους 4 νομούς της Κρήτης και επίσης μιλάμε και για κονδύλι 50 εκατομμυρίων ευρώ, εξασφάλιση 50 εκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη 7 ετία για επιδότηση αγώνων γραμμών. Και βέβαια θέλω να τονίσω ότι η δράση του Υπουργείου Ναυτιλίας και ειδικά η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής δεν περιορίζεται μόνο στο Αιγαίο. Έτσι, πλέον οι τομείς δραστηριότητας της Γενικής Γραμματείας επεκτείνονται σε ολόκληρο τον νησιωτικό χώρο, στην Κρήτη, στον Ιόνιο. Μάλιστα, στην Κρήτη έχουμε ενισχύσει, για παράδειγμα, σεισμόκλητες δήμους, τους δήμους της Κρήτης με ποσά πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Έργα αφαλατώσεων, υδρεύσεων, με δαπάνες και με πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Επομένως, επεκτείνουμε τις παρεμβάσεις συνολικά του Υπουργείου σε ολόκληρο τον νησιωτικό χώρο. Πλέον δεν μιλάμε για μεταφορικό ισοδύναμο, μιλάμε για νησιωτικό ισοδύναμο, αφού πλέον καλύπτουμε δαπάνες και πέραν του μεταφορικού κόστους. Και βέβαια θα συνεχίσουμε με τον ίδιο έντονο ρυθμό να ενισχύουμε και σε επίπεδο ειδικά λιμενικών υποδομών συνολικά την χώρα. Έχουμε εξασφαλίσει ένα κονδύλι συνολικά για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών της χώρας πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι παρεμβάσεις και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πια μια ολιστική αντιμετώπιση της θάλασσας και των νησιών της χώρας. Αυτό, ξέρετε, μας το επέτρεψε το θεσμικό κείμενο, το θεσμικό πλαίσιο που βάλαμε ουσιαστικά για τα θέματα της νησιωτικότητας και κυρίως τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση. Ωραία. Των συγκεκριμένων δράσεων. Αν μου επιτρέπετε, μόνο για να κλείσουμε το θέμα με το μεταφορικό ισοδύναμο, επειδή έχουμε δεχτεί κάμποσα ερωτήματα εδώ πέρα σχετικά με τις πληρωμές της πρώτης δόσης των ανθρώπων που έχουν ενταχθεί στο μεταφορικό ισοδύναμο, θα έπρεπε να έχουν πληρωθεί το Δεκέμβρη του 2021 και νομίζω πως λένε κάποιοι από αυτούς ότι δεν έχουν ακόμα πληρωθεί. Έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα ενδεχόμενα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί? Κοιτάξτε, είναι θέμα διαδικασιών. Ήδη έχουν πληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2021. Από εκεί και πέρα, σε συνεργασία και με το συναρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης, αναμένεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να εξοφληθεί και η δεύτερη δόση. Μιλάμε για το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Τώρα... Αλλά μέχρι σήμερα οι επιχειρήσεις της Κρήτης έχουν επωφεληθεί με ποσά πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ σημαντικό. Θέλατε κάτι να ρωτήσετε? Ναι, ο κύριος Χιλιατζάκης θα ήθελε κάτι να ρωτήσει. Καλημέρα, Υπουργέ από την Κρήτη. Εγώ θα κρατήσω δύο από ό,τι είπατε. Το πρώτο είναι ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι θα προσθεθούν νέοι ΚΑΔ μέσα στο 22, που αυτοί οι ΚΑΔ θα μας ενισχύσουν περισσότερο τις αγροτικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, γιατί πραγματικά
Οι ΚΑΔ που παίζανε στο νησί μας όσον αφορά το μεταφορικό ισοδύναμο ήταν λιγότεροι με σχέση άλλα νησιά. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να ξαναδούμε κάποια θέματα που εσείς το επισημάνατε, Υπουργέ μου, ότι τελικά έμπρακτα το μεταφορικό ισοδύναμο μεταφέρεται στον παραγωγό ή το επωφελείται η επιχείρηση. Πρέπει να δούμε με συνεργασία με εσάς κάποιες τροποποιήσεις του μεταφορικού ισοδύναμου στο μέλλον, έτσι ώστε όπως αυτά τα 8 εκατομμύρια που και το επικροτούμε και το χειροκροτούμε, αυτό το πάντρεμα που κάνατε με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να τα πάρουν οι κτηνοτρόφοι μας, θα πάνε κατευθείαν στους κτηνοτρόφους και στους παραγωγούς μας. Ακριβώς το ίδιο πράγμα θέλουμε και με τον πρωτογενή τομέα, με τα κυπευτικά μας, με τα λάδια μας, με τα επιτραπέζια σταφύλια και όλα αυτά τα εξαιρετικά προϊόντα που φεύγουν από το νησί μας, να το δούμε μήπως κάποια χρήματα του μεταφορικού ισοδύναμου μπορούν απευθείας να πηγαίνονται στον παραγωγό σαν ενίσχυση, γιατί μέχρι τώρα δεν βλέπουμε τα ωφέλη έμπρακτα εμείς σαν κύριε παραγωγή. Τι λέτε, κύριε Υπουργέ? Νομίζω αυτή είναι και η φιλοσοφία της επεξεργασίας που γίνεται αυτή την ώρα, της κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την ενίσχυση σε επίπεδο ζωοτροφών για την πρωτογενή μας παραγωγή. Mm-hmm. Αυτό που επιθυμούμε είναι τα χρήματα να πάνε κατευθείαν στον κτηνοτρόφο. Mm-hmm. Αυτή είναι και η δική μας φιλοσοφία και νομίζω έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τους θεσμικούς εκπροσώπους και των αγροτών και των κτηνοτρόφων και των επιμελητηρίων, αλλά και με την περιφέρεια Κρήτης. Είχαμε μια πολύ στενή συνεργασία από τα πρώτα στάδια εφαρμογής του μεταφορικού ισοδυνάμου και βέβαια είναι μια προσπάθεια η οποία συνεχίζεται. Σταθερός συνομιλητής μας σε όλα αυτά προφανώς και είναι οι θεσμικοί εκπρόσωποι και των αγροτών, κτηνοτρόφων και επιμελητηρίων του νησιού μας. Και βέβαια θα συνεχίσουμε την περαιτέρω επέκταση και ενδυνάμωση του μέτρου, πάντοτε όμως πάνω σε σταθερά βήματα και με βάση πάντοτε τις δημοσιονομικές δυνατότητες και του Υπουργείου αλλά και της χώρας. Αν δεν κάνω λάθος και ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου είπατε, κύριε Βοριά, για τους εργαζόμενους τελικά, αν κάτι φτάνει. Πρέπει να γίνει όμως, κύριε Πλακιωτάκη, για τους εργαζόμενους. Τι εννοώ? Η Κρήτη δυστυχώς είσαστε, ζείτε εδώ πέρα, κριτικός είστε. Γνωρίζετε ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχετε τεράστια αύξηση σε μεγαλύτερη σε όλη την ευρωπαϊκή ζώνη. Το ζήτημα είναι ότι έχουν κατρακυλήσει και οι μισθοί. Ο βασικός μισθός που υπάρχει είναι σε τέτοια σημεία που πραγματικά δεν μπορούν να αντιποκριθούν και στην καθημερινότητα. Εσείς σαν Υπουργείο μπορεί να έχετε το χρόνο να μελετάτε όσον αφορά με το μεταφορικό ισοδύναμο στους επιβάτες. Δεν ξέρω οι εργαζόμενοι όμως αν έχουν το χρόνο. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι πολλούς από αυτούς και πολλά νοικοκυριά τους έχει τελειώσει ο χρόνος. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Ήδη βγήκε μια μελέτη της Ελστάτ που λέει ότι οι περισσότεροι μισθοί στις πρώτες 19 μέρες του μήνα έχουν εξαντληθεί και αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και θεωρούμε ότι είναι μια αδικία όταν όλοι οι νησιώτες εργαζόμενοι στη χώρα έχουν το μεταφορικό ισοδύναμο και μόνο οι κριτικοί εργαζόμενοι δεν το έχουν αυτό. Εκτός αν δεν είμαστε νησί, δεν ξέρω. Πάντως, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, πριν από δύο χρόνια δεν υπήρχε καθόλου το μεταφορικό ισοδύναμο. Τώρα υπάρχει όμως. Με αυτή την ακρίβεια. Ούτε την ακρίβεια. Και θέλουμε το καλύτερο. Δεν είχαμε αυτή την ακρίβεια. Θέλουμε όμως, κοιτάξτε, αν μιλάμε για ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων, μπορώ να σας μιλήσω και για μείωση οριζόντια του έμφυα. Μπορώ να σας μιλήσω και για μείωση συντελεστών. Προφανώς όμως, στην παρούσα φάση, μιλάμε για πολύ μεγάλη αύξηση γενικά του κόστους των προϊόντων που δεν οφείλεται προφανώς στην κυβέρνηση αλλά οφείλεται σε μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση που αντιμετωπίζει ο πλανήτης συνολικά. Όμως θέλω να πω και σε αυτό το σημείο ότι η κυβέρνηση μέχρι σήμερα σε επίπεδο ενίσχυσης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων έχει επιδοτήσει συνολικά σε επίπεδο ηλεκτρικού ρεύματος πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και βέβαια αναμένονται και άλλα μέτρα στήριξης από το οικονομικό επιτελείο πάρα πολύ σύντομα. Επομένως η προσπάθεια της κυβέρνησης και προς αυτή την κατεύθυνση γίνεται μεθοδικά. Μην ξεχνάμε ότι στην πρώτη φάση της πανδημίας συνολικά εργαζόμενοι και επιχειρήσεις ενισχύθηκαν με πάνω από 43 δισεκατομμύρια ευρώ. Επομένως η κυβέρνηση παρακολουθεί πολύ στενά τις εξελίξεις.
Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ δύσκολη εξίσωση την παρούσα περίοδο, όμως είμαστε παρόντες με συγκεκριμένα μέτρα, με συγκεκριμένες πράξεις και επαναλαμβάνω το μεταφορικό ισοδύναμο είναι ένα μόνο μέρος των συνολικών δράσεων και προτεραιοτήτων του Υπουργείου. Θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα ενίσχυσης. Μιας και αναφέρεστε σε αυτό, αν μου επιτρέπετε να σας διακόψω, κύριε Υπουργέ, επειδή φαντάζομαι ότι πλήττεται και ο κλάδος της ακτοπλοείας από τις αυξήσεις στα καύσιμα, στην ενέργεια γενικότερα, υπάρχει περίπτωση να δούμε αυξήσεις στη μέσα στα εισιτήρια ή ακόμα και περικοπές στα δρομολόγια? Κοιτάξτε, καταρχήν σωστά το θέσατε ότι επειδή ακριβώς τα καύσιμα εκπροσωπούν ένα πολύ μεγάλο μέρος τους κόστους δραστηριοποίησης των ακτοπλοϊκών εταιριών, είναι ένα θέμα μάλιστα που θα έχω την ευκαιρία αύριο να συζητήσω με τους θεσμικούς εκπροσώπους των ακτοπλοών, είναι ζητήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν. Βέβαια, για την ώρα πρέπει να πούμε ότι παρατηρούμε μια πολύ μεγάλες αυξομοιώσεις στις τιμές των καυσίμων. Δηλαδή, πριν από λίγες μέρες η τιμή του πετρελαίου είχε πάει στα 126-128 δολάρια. Σήμερα έχει μειωθεί σημαντικά. Άρα βλέπετε ότι υπάρχει ένα κερδοσκοπικό παιχνίδι στην αγορά των καυσίμων που δεν ανταποκρίνεται στις συνήθους όρους αγοράς ζήτησης και προσφοράς. Επομένως, ας κάνουμε λίγο υπομονή να δούμε πού θα σταθεροποιηθούν οι τιμές. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό που έχω να πω εγώ και είναι κάτι το οποίο ήδη έχει ανακοινωθεί από τον Υπουργό των Οικονομικών, ότι η επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ όσον αφορά τις μεταφορές θα παραταθεί και μέχρι τα τέλη του έτους. Και βέβαια αναμένουμε και το συνολικότερο πλαίσιο στήριξης από την κυβέρνηση που αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Κάτι πρέπει να γίνει βεβαίως, γιατί σε επίπεδο Ηρακλείου η μέση τιμή έχει ξεπεράσει τα 2,18-2,20 και στη Μεσαρά έχει πάρει φωτιά, κύριε Υπουργέ. Φαντάζομαι το ίδιο θα συμβαίνει και στην Ανατολή. Αυτό συμβαίνει παντού, δυστυχώς, όλη την χώρα. Αλλά σας είπα, αυτή την ώρα και λόγω της εισβολής αλλά και λόγω της τεράστιας αύξησης του ενεργειακού κόστους σίγουρα υπάρχουν και κερδοσκοπικά παιχνίδια. Υπάρχει πρόταση του Πρωθυπουργού για ευρωπαϊκή λύση στο θέμα του αυξημένου ενεργειακού κόστους, αλλά αυτά όλα είναι ζητήματα τα οποία θα τα δούμε. Πάντως, σε επίπεδο χώρας, εμείς θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε και εργαζομένους και επιχειρήσεις και βέβαια αναμένουμε και την επίσημη έναρξη της τουριστικής περίοδου. Που είναι και αυτή ένα ζητούμενο, το πώς θα εξελιχθεί βεβαίως. Έχει πάρα πολλές μεταβλητές, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι όλες σχεδόν στον αέρα, πέραν από την ομορφιά του τοπίου και των υποδομών της χώρας. Όλα τα υπόλοιπα μου φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα. Κύριε Χιλιατζάκη, θέλετε να κάνετε ακόμα μια ερώτηση, νομίζω? Πάντως στον αέρα, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είμαστε σε επίπεδο τουρισμού. Με την έννοια του ότι είναι τόσο ευμετάβλητη κατάσταση λόγω της κρίσης, που κανείς δεν ξέρει πού ακριβώς θα κάτσει η δουλειά. Κοιτάξτε, είναι ένα νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, αλλά νομίζω πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, διότι κανένας δεν γνωρίζει αυτή την ώρα ούτε το μέγεθος, ούτε την έκταση της κρίσης. Νομίζω, σας βλέπω λίγο, είστε λίγο αισιόδοξος για την πορεία όλης αυτής της κατάστασης. Είμαι συγκρατημένος. Ξέρετε, κανείς δεν γνωρίζει πόσο μπορεί να κρατήσει αυτή η κρίση. Έτσι, νομίζω αυτή την ώρα, με τα σημερινά δεδομένα, δεν μπορεί κανείς να προβλέψει. Έτσι, άρα εγώ νομίζω να είμαστε συγκρατημένοι, να πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχω να πω είναι ότι η κυβέρνηση, όπως έχει κάνει τους τελευταίους μήνες, θα συνεχίσει να στηρίζει και τους εργαζομένους αλλά και τις επιχειρήσεις. Μία τελευταία ερώτηση που θέλετε να κάνετε, κύριε Χιλιατζάκη, για να αποδεσμεύσουμε τον Υπουργό. Υπουργέ μου, κατάγεστε από ένα παραγωγικό νομό. Η Κρήτη μας είναι το μποστάνι της Ελλάδος. Το 60 με 70% παραγώγημα προϊόντα, όπως είναι ντομάτες, αγκούρια και πεφτικά,
φεύγουν από το νησί μας κάθε μέρα χιλιάδες φορτηγά, χιλιάδες δαλίτσες. Ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται με το ελαιόλαδο. Το 1/3 της παραγωγής ελαιολάδου στη χώρα μας το παράγει το νησί μας. Το μεταφορικό ισοδύναμο έπρεπε να έχει μπει στη ζωή μας. Τι ζητάω εγώ μέσα από την εκπομπή και σήμερα. Τα 200.000 ευρώ που είναι η τριετία για την κάθε επιχείρηση, έστω του πρωτογενή τομέα, με ευπαθή αγροτικά προϊόντα, να νομοθετηθεί και να αλλάξει μπροστά πάνω το κονδύλι. Δηλαδή να έχουμε περισσότερο μέσα στην τριετία από 200.000 ευρώ σαν αποζημίωση, σαν ενίσχυση από το μεταφορικό ισοδύναμο οι παραγωγικές εταιρείες που ασχολούνται με εξαγωγή προϊόντων, λαδιού, τσιπευτικών κτλ. Και θέλω και να πω και δημόσια ότι τις προάλλες που είχα πάει στο γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας, το welcome ήταν σταφίδα και τσικουδιά. Και τάχει στον ντουλάπι του, δεν τα παράγει απ' έξω. Επομένως, αγαπάει τα δικά μας προϊόντα, τα στηρίζει και συγχαρητήρια. Ωστόσο, χρειάζεται μια ολόκληρη στρατηγική. Νομίζω χρειάζεται και τους υπόλοιπους συναδέλφους για να μπορέσει. Πάντως, εκτός από τη δική μου προσωπική στήριξη που την γνωρίζετε όλοι, υπάρχει και ένας εξαιρετικός συνεργάτης μου και θεσμικός εκπρόσωπος του Υπουργείου, ο Μανώλης Κουτουλάκης, ηρακλειώτικης καταγωγής, έτσι, Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος γνωρίζει και τα θέματα, μάλλον διαχειρίζεται ουσιαστικά τα θέματα του μεταφορικού ισοδυνάμου. Έχει πολύ στενή επαφή, κύριε Χιλατζάκη, διαψεύστε με, με όλους τους θεσμικούς εκπρόσωπους. Πολύ στενή, πολύ στενή. Του νησιού και μελετάμε με πολύ μεγάλη προσοχή όλες τις προτάσεις οι οποίες κατατίθονται. Εμείς πάλι, κύριε Υπουργέ, δεν έχουμε καμία επαφή με τον κύριο Χατζηδάκη, δυστυχώς. Και θα διαφωνήσω καθέτος μαζί σας, κάθετα, μάλλον, ότι έχουν στηριχτεί εργαζόμενοι. Δεν έχουν στηριχτεί καθόλου. Είναι ντροπή να υπάρχει αυτός ο ελάχιστος μισθός. Δεν είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, είναι κάτω από το όριο της αξιοπρέπειας. Τώρα με πάτε, ανθρώπων. Νομίζω σας βάζει μεσάζοντα, κύριε Υπουργέ, μια και είστε Υπουργέ, επειδή είπατε ότι στηρίχτηκαν οι εργαζόμενοι, δεν έχουν στηριχτεί καθόλου και ιδιαίτερα οι άνεργοι. Αυτή τη στιγμή 80.000 εποχικοί άνεργοι δεν παίρνουν επίδομα ανεργίας. Αναρωτήθηκε κανείς πώς ζουν αυτοί οι εποχικοί εργαζόμενοι. Διότι την περίοδο της πανδημίας, επαναλαμβάνω, στηρίχθηκαν και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι. Διότι επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους δεν είπε. Τις επιχειρήσεις όμως εσείς ούτε τις εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις. Άρα προσέξτε, προσέξτε. Τώρα να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. 43 δισεκατομμύρια ευρώ, έτσι, στηρίξαμε με έμπρακτο τρόπο, αυτό το γνωρίζουν οι πάντες. Επαναλαμβάνω, αλλά για επιχειρήσεις που εσείς κλείσατε. Ρωτήστε τους επιχειρηματίες στον επισιτισμό. Και επιχειρήσεις και εργαζόμενοι με τις αναστολές συμβάσεων εργασίας. Τα γνωρίζετε πάρα πολύ. Μην αναπαριθμίσω όλα τα μέτρα που πήραμε ως κυβέρνηση. Όχι, κύριε Υπουργέ. Στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων. Έτσι κι αλλιώς πρέπει σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Αλλά με βάζετε σε άλλα πεδία, εντάξει. Τουλάχιστον σας θέσαμε το πλαίσιο να μπείτε μεσάζοντας και στον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Χατζηδάκη. Δεν χρειάζεται, ο κύριος Χατζηδάκης δεν χρειάζεται. Μεσάζοντας. Με χαρά να σας ξανασυναντήσουμε το συντομότερο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη σύνδεση. Να είστε καλά.